Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Δαυλός απαντά στη σάτυρα των Ράδιο Αρβίλα και δέστε. Εμείς φυσικά υποστηρίζουμε Κωνσταντίνο Δαυλό, δεν το συζητάμε και δεν μένουμε ποτέ στα λόγια. Πράξεις. Οι πράξεις μετράνε, αγαπημένοι μου, αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα. Γι' αυτό λοιπόν εδώ στο κίνημα Κωνσταντίνος Δαυλός. Όλοι να στηρίξουμε Κωνσταντίνο Δαυλό σε αυτή την ταλαιπωρία, σε αυτή την περιπέτεια που ζει. Έπεσε στο στόμα των δέστε τους. Αυτό σας λέω μόνο. Σε λίγο λοιπόν ο Κωνσταντίνος θα είναι εδώ να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Τα είναι λίγο βρώμικα, αλλά να μου πεις και εσά πως κυρά μου έβλεπες πριν. Όχι, το ίδιο είναι. 2-10-48-54-4-74-4-78 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Οι συνάδελφοι περιμένουν πώς και πώς τα νέα σας. Καλέ, εσείς τι κάνετε εδώ, επάνω είσαστε. Έπρεπε να περιμένετε τα νέα εσείς. Σωστό κι αυτό. Τα 5-10 τα περιμέναμε. Σήμερα είμαστε του Λευκού. Δεν θα συνεννοηθούμε όμως. Όχι, καμία νέα. Ας να κάνουμε ό,τι λάθη. Θα κατέβω να πάρω, Χριστίνα, τα γυαλάκια μου κι εγώ, τα ξέχασα. Ωραία, λοιπόν, πού είναι τα γυαλιά σου, πού τα άφησες? Δεν τα πήρα. Δεν ήθελε τα πράσινα. Α, ωραία, λοιπόν, θα το λύσουμε σε λίγο αυτό. Χρόνια πολλά, αν γιορτάζετε, καλοί μου συνάδελφοι. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους. Όλα καλά, πάντα ερωτευμένοι να είστε. Χαιρόμαστε τα δράκια μας. Έτσι, μπράβο. Έχω εγώ και το αντίστοιχο εδώ πέρα. Αφού στο στήθος το έβαλε η Νανά. Εγώ είμαι ένα ηθικό κορίτσι, είμαι ηθικιά και το κρατάω στα χέρια. Εγώ που θέλω. Γιατί δεν κατάλαβα, Χριστίνα. Τώρα θα ανοίξουμε διάλογο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι απαντά Έλενα Ηλιοπού. Έλενα. Οκ. Και Έλενα και κυρία Νανά μου. Έτσι, μπράβο, είναι συνδυασμό. Νανά Ηλιοπούλου, παιδί μου, τι απαντάει η κυρία Ελένη Τζόρτζη στον Πέτρο Φιλιππίδη που την έπιασε στο στόμα του προχθές το πρωί. Τι να σας πω, πραγματικά η μία τάκα μετά την άλλη από την κυρία Τζόρτζη. Ποιος είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης? Είπε. Ποιο κοινό στοιχείο μπορεί να έχω εγώ με το κοινό του Πέτρου Φιλιππίδη? Είπε. Επίσης σχολίασε το Γιάννη Μπέζο. Είπε. Ότι εγώ δεν είμαι στάρ. Είμαι μια απλή εργάτρια του θεάτρου. Ωραία. Εάν είμαι θα έτοιμη, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, πάμε πρώτα στο βίντεο του κυρίου Φιλιππίδη να θυμηθούμε τι είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης. Τα άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Σε μια εποχή αποκαθήλωσης που θέλουν κυρίως οι συνάδελφοι να αποκαθιλωθούν τα είδωλα, όχι τόσο πολύ ο κόσμος. Διαβάζω καμιά φορά στα social media, οι πρώτοι που κράζουν είναι οι συνάδελφοι. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, ήταν μια συνάδελφος πέρυσι με ένα περιστατικό που είχε γίνει που έλεγε, ας πούμε, ο σεβασμός δεν απαιτείται, κερδίζεται. Όχι, ο σεβασμός απαιτείται. Δεν κερδίζεται. Γιατί να τον κερδίσω τον σεβασμό? Τον απαιτώ. Όταν εγώ ανεβαίνω σκηνή και δίνω. Ξέρει ο κόσμος πώς παίζω. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω έκπτωση σε καμία παράσταση ούτε δευτερόλεπτο. Το απαιτώ λοιπόν, δεν κατάλαβα. Πάντως φέτος λένε όλοι και. Συνάδελφοι δεν που σε παρακαλά να τους πάρεις δουλειά, έτσι. Και βγαίνουν και κάνουν. Αυτό ήταν με μία συνάδελφο. Σε τρία λεπτά. Δεν θέλω τώρα να πω το όνομα. Γιατί δεν λες, γιατί δεν λες ποια είναι? Ελένη Τζόρτζη. Αμάγκηση τώρα στο Φιλιππίδη ρωτάνε τέτοια πράγματα, βρε Γιώργο. Γιατί δεν με το πήρε φέρι, δεν καταλαβαίνει. Γιατί δεν τα πει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καλά κάνει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί άμα η άλλη ήταν. Όχι, δηλαδή, με αυτό είχα θυμώσει πάρα πολύ. Αγενή, δηλαδή απρεπέ. Μία αγενέστατη συνάδελφο. Η οποία. Τώρα, εντάξει. Εντάξει, προφανώς έχει συμβεί κάτι πολύ σπουδαίο για να είναι τόσο θυμωμένος ο Πέτρος Φιλιππίδης, γιατί τον ξέρουμε όλοι πολύ καλά και εγώ τον ξέρω καλά. Και εντάξει, για να μπει στη διαδικασία να μιλήσει έτσι, κάτι τον έχει ταράξει πάρα πολύ. Πάντως, και για να εισπράξει την απάντηση που εισέπραξε, την οποία να δούμε πρώτα την απάντηση και μετά να τα σχολιάσουμε συνολικά. Εντάξει. Πάμε. Ο αγενής είναι εκείνος. Εγώ είμαι μια κυρία 60 χρονών. Και εκείνος είναι ένας πολύ νεότερός μου άνθρωπος. Εγώ τον αποκαθήλωσα. Εγώ λοιπόν δεν κέρδισα το σεβασμό του και δεν μπορώ να του τον επιβάλλω. Δηλαδή δεν μπορώ αύριο να βγω στα κανάλια και να σου πω, άκου να σου πω, Φιλιππίδη, σου επιβάλλω να με σέβεσαι γιατί είμαι 60 χρονών και ποιος είσαι εσύ ρε φίλε? Ποιος είναι ο Φιλιππίδης? Πώς προέκυψε αυτό? Ήτανε ένα άρθρο εφημερίδος. Το οποίο εγώ ανήρτησα και στην επικεφαλίδα έγραψα. Εμένα ο μπαμπάς μου έχει πει ότι ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν επιβάλλεται. Period. Τελείωσε. Το άρθρο αυτό αναφερόταν στον κύριο Φιλιππίδη. Το άρθρο αυτό αναφερόταν στο γεγονός ότι ο κύριος Φιλιππίδης είχε σταματήσει μια παράσταση γιατί κάποιος έτρωγε πατατάκια και μετά εκείνος σταμάτησε την παράσταση και είπε να πάνε να πάρουν τα ειστήριά τους και δεν μπορεί να παίξει άλλο. Και φώναζε από μέσα από τα καμαρίνια. Με πήρε τηλέφωνο να μου ζητήσει το λόγο
Που αναρτήσατε αυτό στο Facebook. Ναι. Στην προσωπική σας σελίδα. Στην προσωπική μου σελίδα, γιατί είπε αυτό. Του λέω και τι, θα σου κάνω μήνυση, μου είπε. Του λέω, επειδή έχω αυτή την άποψη, θα μου κάνεις μήνυση γιατί θεωρώ ότι ο σεβασμός αυτό και όχι το άλλο. Τι υπονοείς τώρα? Και τι σας απάντησε? Μου έλεγε ότι αυτό που τον έχει πληγώσει είναι ότι εκείνος, επειδή εμένα με θεωρεί πολύ σπουδαία ηθοποιό και σέβεται τη γνώμη μου τόσο πολύ, αυτό τον έχει πειράξει. Ποιον επηρεάζω εγώ, ποια είμαι εγώ σε σχέση με το κοινό του Φιλιππίδη δηλαδή? Πού κοντραριζόμαστε για να καταλάβω? Εγώ θα τον αποκαθιλώσω? Αν με θεωρεί τόσο δυνατή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε συνεργαστεί ποτέ? Έχει τύχει να συνεργαστείτε? Έχει τύχει να συνεργαστούμε μία φορά. Σχόλιά του, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ότι τον παρακαλούσε. Ναι, ότι τον παρακαλούσατε. Α, εγώ δεν έχω παρακαλέσει ποτέ. Δεν είναι και το καλύτερο ο συνεργάτης, ο Πέτρος. Αυτό δεν ξέρω αν η αυλή του, ας πούμε, το έχει πει ποτέ. Γιατί βεβαίως είναι από τους ανθρώπους που τους αρέσει να έχουν αυλή. Ωστόσο, ακόμα και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται ο Πέτρος, ανεξαρτήτως αν του το βγάζουν ή όχι, δεν τον θεωρούν εξαιρετικό συνεργάτη, να είσαι σίγουρη. Και τι με ήθελε εμένα να δουλέψω μαζί του, δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς με πολλά ερωτηματικά συνάδελφο με έχει. Ανήκω σε μια άλλη ομάδα ηθοποιών από αυτή που ανήκει ο Πέτρος. Δεν την κρίνω. Ποια είναι η ομάδα που ανήκει ο κύριος Φιλιππίδης? Ο Πέτρος έβαλε στόχους από πολύ νωρίς ότι θέλει να είναι όνομα, ότι θέλει να είναι πρώτος, ότι θέλει να βγάζει λεφτά από αυτό και με όποιον τρόπο θα το καταφέρει. Νομίζω ότι και αυτό το γεγονός που συμβαίνει σήμερα μπορεί να πέφτω έξω ή να είμαι υπερβολική στην εκτίμησή μου, αλλά θεωρώ ότι το έκανε και επίτηδες. Για ποιο λόγο? Γιατί ξεκινάει καινούριο σύρια. Δεν πικραθήκατε? Όχι. Δεν στεναχωρηθήκατε? Όχι. Ούτε σαν ηθοποιός, ούτε σαν... Το να σε πει αγενής ο Πέτρος είναι έως κωμικό. Ήθελα να σας πάω σε ένα παρόμοιο κομμάτι, στο Γιάννη Μπέζο. Ναι. Τους ανθρώπους τους που τον θαυμάζουν, που θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του, που πάνε να τον αγκαλιάσουν, τους χαρακτήρισε πυροβολημένους. Τι είναι αυτό, πυροβολημένοι είναι πυροβολημένοι? Δηλαδή εσύ είσαι ο ηθοποιός που τον αγαπούν οι πυροβολημένοι. Ωραία. Ωραία άποψη για τον εαυτό σου, ας πούμε. Δεν ξέρω, εγώ δεν υπήρξα ποτέ στάρ. Εγώ είμαι εργάτρια του θεάτρου. Μ' αρέσει που και θα το λέω και δεν με πειράζει καθόλου. Εντάξει, δεν ήταν πρωταγωνιστής τον καιρό που τον ήξερα εγώ. Μπορεί το πρωταγωνιστής να μην μπορεί να το διαχειριστεί με άλλο τρόπο. Ότι τα φώτα και η δημοσιότητα μπορεί να αλλάξουν έναν ηθοποιό, έναν καλλιτέχνη. Θα σε γελάσω και δεν θέλω. Έχω να πω το εξής. Κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο έρχεται κάθε χρόνο σχεδόν ο Σάκης. Δεν είδα να το σκίζουν τα πουκάμισα, που για το Σάκη το ξέρουμε όλοι. Δεν είδα να τον έχουν μέσα στην ασφυξία οι πυροβολημένοι και να τον κολλάνε στους τοίχους. Όχι, δώσε μου ένα αυτόγραφο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που είμαι αγενής. Και Νάσος Γουμενίδης κοντά μας. Νάσο μου, καλώς μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι ίντριγκα είναι αυτή τώρα? Ποια από όλες? Από πού να αρχίσουμε? Απολαυστικό βίντεο. Πραγματικά καθόμουν και το παρακολουθούσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει ένας ντόρος μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Πέτρος Φιλιππίδης στον Γιάγκα, ο οποίος είναι πάρα πολύ λογικός, γιατί ήταν αρκετά εμπριστικός, θα έλεγα, ο Φιλιππίδης και ενδεχομένως να ήταν και για πρώτη φορά τόσο πολύ επικριτικός με συναδέλφους του, έτσι. Και να πει και ονόματα, έτσι. Ακριβώς, και με μία αφορμή η οποία ουσιαστικά δεν τον έθιγε από την κυρία Τζόρτζη, από όσο ακούσαμε και από όσο καταλάβαμε. Ένα λεπτάκι. Αυτό είναι η εκτίμηση της κυρίας Τζόρτζη. Αυτό ήθελα να πω. Ο Πέτρος το είδε τελείως διαφορετικά.
Ναι, ότι τέλειο μάλλον θα επηρεάσει το κοινό του, ότι ο θεατής θα πρέπει να το σεβαστεί και να μην τρώει πατατάκια. Και μάλιστα στη συνέντευξη δεν πρόλαβα να το, δεν μπόρεσα να το βάλω. Η κυρία Τζόρτζ είπε ότι θα μπορούσε άνετα στο διάλειμμα της θεατρικής παράστασης να φωνάξει την ταξιθέτρια και να πάρει τον θεατή να, το, να τον βγάλει έξω και να του πει ότι αυτό δεν γίνεται, να του δώσει το αντίτιμο του εισιτηρίου ή να πετάξει τα πατατάκια του. Ότι δεν χρειαζόταν δηλαδή να σταματήσει την παράσταση. Εντάξει, πάντως από την άλλη μεριά, Νανά μου, είναι εξαιρετικά. Εντάξει. Ναι, δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν είναι σωστό. Ναι. Να βρίσκεται ο άλλος πάνω στη σκηνή και κάποιος θεατής να τρώει πατατάκια που κάνουν και το θόρυβο. Γενικά να τρώει πόσο μάλλον πατατάκια που κάνουν και αυτό το ενοχλητικό θόρυβο. Νομίζω από την άλλη, βέβαια, Χριστίνα, αν δεν υπάρχει το κηλικείο. Η απόλυτη αγένεια. Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει και το κηλικείο στα θέατρα, δεν υπάρχει και ένα εισερχόμενο χρήμα. Για τον θεατράνθρωπο, για τον ιδιοκτήτη του θεάτρου, ο οποίος κοιτάει και αυτός να βγάλει κάποια έσοδα πέρα από αυτά του εισιτηρίου. Έτσι, δηλαδή, κάπου πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει η καντίνα μες στο θέατρο, δεν είμαστε εμείς οι οποίοι θα λύσουμε το χωροταξικό κομμάτι των θεάτρων στην Αθήνα ή σε όλη την Ελλάδα. Και δεν νομίζω ότι είναι και αυτό το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Έχω την αίσθηση ότι έχει επηρεαστεί ο Πέτρος πάρα πολύ από όλη αυτή την ανθρωποφαγία η οποία τα τελευταία χρόνια και στο κομμάτι του θεάτρου υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι το 95, μην πω παραπάνω τις 100 των ηθοποιών, αν εξαιρέσεις κάποιους ανθρώπους, είναι έξω από τη δουλειά. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί την ίντριγκα που οδηγεί τον Πέτρο Φιλιππίδη στην απόφαση, γιατί σας ξαναλέω, είναι η πρώτη φορά που ακούω τον Πέτρο Φιλιππίδη εγώ από τα τόσα χρόνια που τον παρακολουθώ να βγει και να μιλήσει τόσο χύμα που λέμε στη γλώσσα μας, έτσι. Ναι, ο Πέτρος δεν έχει ανάγκη. Κάτι τον έχει πειράξει. Δεν έχει ανάγκη όμως να το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Τζόρτζη, ότι αυτό γίνεται συγκεκριμένα. Στιγμή για, λόγω του σύριαλ για διαφήμιση. Εγώ έχω μία πορεία και θέλω να μου τη λύσετε. Εσείς θεωρείτε ότι ο σεβασμός τον απαιτείτε? Δεν τον κερδίζουμε το σεβασμό. Είναι η κουβέντα, είναι η κουβέντα που είχαμε κάνει και την τελευταία φορά που ήμασταν ζωντανά, Έλενα, αυτή. Ότι το σεβασμό δεν τον απαιτείς, ούτε τον αγοράζεις. Το σεβασμό τον κερδίζεις με τη δουλειά σου. Έτσι. Και έχω την αίσθηση ότι την ίδια στιγμή που η κυρία Τζόρτζη λέει αυτά που λέει, ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει δώσει ούκο λίγες ευκαιρίες και σε νέους ανθρώπους να αναδειχτούν δίπλα του. Έτσι, δηλαδή, οφείλουμε πάντως να ισορροπούμε λίγο τα πράγματα. Να σω, ο Πέτρος Φιλιππίδης είπε ότι απαιτεί το σεβασμό. Το είπε καθαρά. Αν κατάλαβα Νανά καλά, είπε ότι τον απαιτεί. Ακριβώς και να έτσι. Είναι. Όποιο και να είναι. Αναφερόταν και στον δηλαδή, ένας γιατρός που θα σώσει το παιδί του, το είναι παιδί λάθος μου. Είναι λάθος αυτό. Δεν είναι σωστό. Ο σεβασμός μπορεί να είναι πιο μικρός, ο πιο ταπεινός. Πάντως να σας πω, παιδιά, επειδή αυτό το ότι απαιτεί το σεβασμό δεν έχει σχέση με την κυρία Τζόρτζη, έτσι. Απαιτεί το γενικά, σεβασμό από τον θεατή. Από το θεατή. Ναι. Δηλαδή, ο θεατής που ανοίγει το σακουλάκι και αρχίζει και μασουλάει μπροστά του, είναι δική του επιλογή να πάει να απολαύσει τον Πέτρο Φιλιππίδη. Δεν τον πήρε ο Φιλιππίδης από το σπίτι του. Δεν μιλάμε για την τηλεόραση. Και που τον πληρώνει εσύ το μέσα. Πληρώνει τον Φιλιππίδη, λοιπόν, γιατί προφανώς κάνει και θες να τον δει, αλλιώς δεν πα εκεί, πα κάπου αλλού. Και τι κάνει, πα και τρώ μπροστά του. Άρα σου λέει, για να έρθει σε μένα να με δει, επιλογή δική σου, πρέπει να με σέβεσαι. Οφείλει να σέβεσαι τη δουλειά μου. Χριστίνα, συμφωνώ με την έννοια το είπε. Αλλά είναι αλαζονία για μένα. Και δεν το έχει ανάγκη. Είναι τόσο ταλαντούχος. Δηλαδή, γιατί να λέμε τη λέξη απαιτώ. Δεν μπορεί να απαιτεί κανένας από κανέναν και τίποτα. Και τίποτα όμως. Σωστό. Είναι μια γενικότερη. Δεν πάβει και ο Πέτρος. Δεν πάβει και ο Πέτρος Φιλιππίδης να έρνει άνθρωπος. Μπορεί να του καήκαν τα μακαρόνια πριν πάει στη θεατρική παράσταση. Μπορεί να τσαντίστηκε με κάποιον στον δρόμο. Μπορεί να αντάλλαξε το παράσημο της ανοιχτής παλάμης με κάποιον που πέρασε στόπ και να είχε νεύρα και κάποια στιγμή να εκτονώθηκε με αυτόν τον τρόπο ή να μίλησε έτσι. Δηλαδή, οφείλουμε να είμαστε και λίγο, ξέρεις, προσεκτικοί. Βέβαια. Και σας το λέω εγώ που δεν μασάω να γράψω, ούτε μασάω να πω αυτά τα οποία νιώθω. Αλλά εκτιμώ ότι ο Πέτρος έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα κάτω από τη μέση χτυπήματα είτε από συναδέλφους του είτε από διάφορα παρεάκια τα οποία είτε δεν εκτιμούν την δουλειά που κάνει είτε τον έχουν απέναντί τους για δικούς του λόγους. Γι' αυτό το λόγο και βρήκε ενδεχομένως την ευκαιρία να τα πει τα πράγματα λίγο να με το όνομά τους. Έχουμε δημοκρατία, ο καθένας δεν μπορεί να είναι αρρωστή όλοι. Επειδή δηλαδή αρέσει, μάλλον ο κόσμος τον εκτιμάει πάρα πολύ. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν τον εκτιμάνε. Και από την άλλη, αν αυτό που είπε η κυρία Τζόρτζη, ακούσαμε ένα Πέτρο Φιλιππίδη να λέει. Δεν τον εκτιμούν ως τοπιό, εννοείς, έτσι. Δεν τους αρέσει δηλαδή. Δεν ξέρω σαν ηθοποιό. Βέβαια, σαν άνθρωπο δεν το ξέρουν. Αυτό που επίσης για μένα είναι λάθος είναι ότι είπε για ανθρώπους που τον παρακαλέσανε για δουλειά. Η κυρία Τζόρτζη από την άλλη είπε ότι δεν τον έχω παρακαλέσει ποτέ. Εγώ αυτό που κατάλαβα ομολογουμένως βλέποντας το πρωινό είναι ότι η κυρία Τζόρτζη τον έχει παρακαλέσει για δουλειά, ενώ η γυναίκα πάτησε κάτι άλλο. Και αυτό ήταν λίγο ή έτσι. Μήπως όχι. Ή μήπως
ή μήπως έχει ζήσει την αχαριστία και την αγνωμοσύνη ο Πέτρος Φιλιππίδης όπως και άλλοι άνθρωποι στον χώρο. Από άλλες περιπτώσεις. Γιατί όμως είναι πολλά χρόνια στο θέατρο και στο Εθνικό Θέατρο όμως. Να βάλουμε στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος Δαυλός. Είναι εδώ με το 1, με το 2, με το 3. Εδώ λοιπόν, Κωνσταντίνε μου. Βγάλτε όλοι τα γυαλιά σας. Αλόχα. Χαίρετε Κωνσταντίνε. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Νομίζω σε νικάω σήμερα με τα γυαλιά τα δικά μου. Νομίζω ότι έχει αρχίσει αυτό το trend να κίνημα έχει γίνει. Κίνημα. Έτσι, πράγμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι αλήθεια ότι εμείς οι οικονομικοί συντάκτες δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τέτοιο, να δίνουμε τέτοιες λαβές. Έτσι. Αλλά φαίνεται ότι να που ξεκίνησε. Προκάλεσες λοιπόν, προκάλεσες. Χτύψες ευαίσθητη χορδή στους δέστες τους και στους Ράδιο Αρβίλα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Πριν από αυτό όμως θέλω να πάμε σε Ζέτα Μακρυπούλια, σε δηλώσεις που έκανε χθες στην Ελεονόρα Μελέτη και στο Σταρ, σχετικά με το, και απάντησε εάν της έχει γίνει πρόταση για το πρωινό του Μέγκα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Λέει η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία για πρώτη φορά θα πρέπει να πούμε ότι μιλάει τόσο άνετα. Συνήθως κυνηγά στη Ζέτα, ναι, για να σου μιλήσει. Και δεν σου μιλάει. Έχει αλλάξει λοιπόν στάση. Μιλάει, αλλά όχι με αυτόν τον ενθουσιασμό. Ναι. Απαντάει λοιπόν ότι ναι, με πολιορκούν με αυτή την ιστορία. Αυτό να μου πεις είναι είδηση. Θα έλεγα ότι σπουδαιότερη είδηση για μένα είναι η υποστήριξη του Γιώργου Λιάγκα, ακούγοντας αυτή τη δήλωση, στον αντίπαλό του, Πέτρο Κωστόπουλο. Πάμε. Μετά από διάφορες κουβέντες που είχαμε όσον αφορά τις θεατρικές μου υποχρεώσεις, από τη στιγμή που δεν θα πραγματοποιηθεί η παράσταση στη Θεσσαλονίκη το Πάσχα, και από τη στιγμή που με το Μέγκα είχαμε κάποιες συζητήσεις εδώ και αρκετό καιρό και θέλαμε να συνεργαστούμε, τελικά τα βρήκαμε. Υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Οπότε το θέμα ήταν απλώς να βρεθεί ο σωστός χρόνος και το σωστό project. Τώρα λοιπόν που βρέθηκαν και τα δύο, ελπίζω ότι θα κάνουμε μια καλή αρχή. Το ότι παίρνω την εκπομπή από τον Γιώργο Καπουτζίδη για μένα είναι μεγάλη τύχη, γιατί είχε πάει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι ένας φίλος μου και ξέρω, εν πάση περιπτώσει, πώς κινείται. Από εκεί και πέρα είναι ένα φορμάτ στο οποίο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και μια άλλη νότα. Επειδή πια αυτή η πρόταση με πολιορκεί πολύ, τη σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Αλλά δεν είπα ότι ναι, θα κάνω ένα πρωινό. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από τις συζητήσεις μου με το Μέγκα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μιλάω με ανθρώπους που θέλουν να κάνουμε πράγματα και έχουν αρκετές προτάσεις και θέληση και θέλουν να συνεργαστούμε. Και αυτό για μένα είναι το πρώτο για να πω το ναι. Θα πω, όχι, δεν μιλάει μια χαρά. Είναι άκομψο αυτό που έκανε για να πω. Επιτρέψτε να πω πολύ. Είναι, θεωρώ, εξαιρετική επιλογή για ένα πρωινό πρόγραμμα σε οποιοδήποτε κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, η Ζέτα. Πάμε παρακάτω. Το κρατάω αυτό έτσι. Εξαιρετική επιλογή. Λέω κάτι όμως. Από τη στιγμή που υπάρχει πρωινή εκπομπή στον αέρα, με ανθρώπους επαγγελματίες που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και δίνουν καθημερινά, καλημέρα στα παιδάκια, μια μάχη. Βεβαίως. Είναι πολύ άκομψο να απαντάς και εσύ ο ίδιος που σε αφορά ότι θα το σκεφτόμουν. Για μένα. Τη λέξη θα το σκεφτόμουν. Ναι, είπε ναι. Τατιάνα, δεν το διέξα. Το είπε ξεκάθαρα. Για μένα η Ζέτα που έχει και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία θα έπρεπε να πει αυτό που λέω τώρα, ότι παιδιά, όσο υπάρχουν πρωινά στον αέρα, εγώ δεν κάνω καμία συζήτηση. Το καλοκαίρι, αν μου γίνει αυτό, το δω. Αυτό είναι το σωστό. Δεν το, παιδιά, σκεφτείτε δηλαδή να τώρα. Σεζόν, είναι μια ομάδα εκεί, ας πούμε. Με επαγγελματίες, ανθρώπους πετυχημένους κτλ. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, σκέψτε να πει τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ ποιο. Πείτε μου ένα πρόσωπο, ρε παιδί μου, ωραίο. Τι εννοεί. Ο Μουτσινάς και να πει του χρόνου θα κάνω το πρωινό στον Αντένα. Ναι. Πώς θα αισθανθεί εσύ, ας πούμε. Δεν είναι άσχημο. Κοίταξε να δει. Δεν είναι. Είναι άσχημο, ρε φίλε, τώρα. Ούτε αν έχει κλείσει, δεν είναι και η θέση τη. Μπορεί να έχει κλείσει. Εγώ το είπα χθες. Τα στελέχη των καναλιών καλά κάνουν και μπορεί και εμείς εδώ τώρα να θεωρούμε ότι κάνουμε εκπομπή και ο Λάτσιος να μας έχει κόψει. Δεν κάτι άλλο. Τι να σου πω. Αλλά είναι άκομψο όμως αυτό να βγαίνει προς τα έξω. Γιατί το. Εγώ δηλαδή. Δεν είπε όμως ναι. Εγώ αν. Εμένα, εάν υπήρχε μια. Είπε, κάνουμε διάφορες συζητήσεις, έχουν τη θέληση, υπάρχουν πολλές προτάσεις. Δεν είπε συγκεκριμένα. Μπορούσε να πει ότι τώρα υπάρχει μια άλλη εκπομπή στον αέρα. Ήταν ξεκάθαρο, είπα για το πρωινό. Η ερώτηση για το πρωινό και είπα αυτή, ναι, το σκέφτομαι. Ναι, με πολιορκή, ναι, το σκέφτομαι. Εγώ είπε λοιπόν. Με πολιορκή, ναι, πολύ εάν, άλλο, εάν. Από άλλα κανάλια μπορεί να την πολιορκούσε. Διάβγαινε στο Μέγκα με κοροϊδεύει. Και άλλα κανάλια. Ρε φέγγα, αφού είπε με το Μέγκα ξεκινάω. Αφού υπέγραψε. Εντάξει, φίλη μα η Ζέτα, και το είπα για να μην παρεξηγηθώ, ότι αν ποτέ κάνει πρωινό είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Πολύ ωραία. Έτρωνε κάτερο. Δεν το. Λέω ότι είναι άκομψο όταν υπάρχει πρωινό στον αέρα να βγαίνει και να λες ναι, το σκέφτομαι κτλ. Δηλαδή, εγώ παιδιά, αν γινόταν σε μένα, θα πήγαινα σήμερα στο Λάσο και θα έλεγα εγώ αύριο δεν έρχομαι. Αλλά αφού με έχει αναιρέσει. Ναι, δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραία, παιδιά. Εγώ θα πήγαινα στο Λάσο και θα έλεγα Γιάννη, δεν έχω ψυχολογία να έρθω εγώ αύριο να κάνω εκπομπή. Γιατί τρεις ώρες, παιδιά. Και η ψυχαγωγία τρεις ώρες. Δίνει το είναι σου κάθε μέρα. Θα τον διορθώσω το Λιάγκα. Α, Λιάγκα, θα σε μαλώσω τώρα.
Είναι, δεν είναι στην ψυχολογία, θα το κάνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι εννοείς, δεν θέλω τέτοια. Δηλαδή. Όχι, λέει, θα πήγαινα λέει, στο Λάτσιο και θα του έλεγα αύριο δεν βγαίνω γιατί μου χάλασε την ψυχολογία. Εντάξει, εκ του ασφαλούς μιλάει γιατί κάνει τριαντάρια. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Πολύ σωστά. Έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι και κριτήριο. Για να το αντιμετώπιζε και θα σου έλεγα εγώ πώς θα τον έβλεπα τον Γιάνκα. Είδαμε για πρώτη φορά να τάσσεται υπέρ του Πέτρου Κωστόπουλου. Πολύ έντονα. Καλά, δεν είναι και αυτό, παιδιά. Είναι η δεύτερη φορά, παιδιά. Υπέρ του εαυτού του τάχτηκε. Υπέρ του εαυτού του. Ναι, και αυτό. Ο Γιάνκας τάχτηκε υπέρ του εαυτού του. Γιατί είναι unfair αυτό, είναι άδικο αυτό που κάνει η Μακρυπούλια με την εμπειρία που έχει. Συμφωνώ με τον Γιάνκα σε αυτό. Ωστόσο, καταλαβαίνω και τον λόγο για τον οποίο ο Γιώργος το έκανε όλο αυτό. Ακριβώς για να αποφύγει κάτι αντίστοιχο το οποίο θα μπορούσε να συμβεί και στον ίδιο σε λίγο διάστημα. Έτσι, ακριβώς. Και η άλλη έτσι θα ξέρει. Ενδεχομένως, παιδιά μου, πέρασε μένα το μυαλό παρακολουθώντας έτσι τώρα, γιατί δεν τις είδα τις δηλώσεις αυτές της Τζέτας, τώρα τις παρακολούθησα. Ότι ήταν και. Με το γυαλί, έτσι. Με γυαλί ηλίου οι δηλώσεις. Με γυαλί ηλίου βεβαίως τώρα, γιατί μιλάμε τι. Και εγώ φοράω γυαλί επειδή δεν είναι ηλίου. Δεν κατάλαβα. Έβγαζε από μέσα της. Στα ρούμπα. Τρελή στα ρούμπα. Τα έλεγε με μία ορμή όλα αυτά. Σαν να στέλνει και κάποιο μήνυμα, παιδιά, θα έλεγα εγώ, στον Αντένα. Που ήταν μέσα στο σταθμό και που Αντένα δεν την εκμεταλλεύτηκε. Ή στον εαυτό της ότι dancing. Θέλω τόσο πολύ να κάνω τηλεόραση γιατί μου λείπει. Γιατί η Δούκισσα θα πήγε καλά και θέλω και εγώ να φανώ, ξανά. Αν είσαι και ένα άνθρωπο που είπε ότι η Δούκισσα τα πήγε καλά πια. Δηλαδή, γιατί τα έχουν βάλει όλοι με τη Δούκισσα πια και η Ζέτα και η Ζέτα. Εδώ τα κάνει η Ζέτα τώρα. Τα πήγε καλά. Τώρα αλλάζει θέμα εσύ, αλλά είναι στην προσφυλή σου συνθήκη να αλλάζει θέμα. Ναι, αλήθεια. Τα πήγε, είναι τα πήγε καλά συζητήσεις. Γιατί βελτιώθηκε. Παράλληλες ναι, συζητήσεις. Γιατί βελτιώθηκε στην πορεία. Βελτιώθηκε στην πορεία και επειδή ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπής. Βέβαια, εντάξει, έκανα και κάποια λαθάκια τα οποία δεν έχει είναι η δεύτερη μέρα συνεχόμενη σε ρήτο έχει πάρει υποστήριξη Γιώργου Λιάγκα σε Πέτρο Κωστόπουλο. Χθες ήταν με την Ελένη Μενεγάκη σε μια ερώτησή της στον Τζον τον Καλημέρη για την τηλεθέαση, που αφορούσε βεβαίως άμεσα τον Γιώργο. Αλλά ήταν η δεύτερη μέρα υποστήριξης του πρωινού απέναντι. Έξυπνα το χειρίζεται. Εγώ όμως θέλω και την. Χριστίνα, έξυπνα το χειρίζεται. Επειδή εμείς εδώ στο Sky, ξέρεις, Νάσο μου, ήρθαμε και φέραμε τα πάνω κάτω. Τώρα θα κάνω την εξής υπέρβαση. Θα ρωτήσω λοιπόν τον οικονομικό μας συντάκτη, προϊστάμενος κιόλας, όχι ό,τι να είναι, και εκπρόσωπος ΣΥΕΑ. Τα πάντα όλα είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός και πάνω απ' όλα πολύ καλός φίλος συνάδελφος χρόνια τώρα. Τους χαιρετισμούς μου στον Κωνσταντίνο, φιλιά πολλά. Την άποψή του για το θέμα αυτό. Αν θες να έχεις άποψη στο θέμα αυτό, που είσαι λίγο. Σας βάζω όλους λίγο κάθε μέρα, σας βάζω όλους λίγο στο lifestyle να αρχίσετε να το συνηθίζετε. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να έχω άποψη, διότι φοβάμαι ότι να ακούω τον Άσο, που έχω και πάρα πολλά χρόνια να βρεθώ μαζί του να συνομιλήσουμε. Έχουν άποψη, διότι έχουν ντεσού πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ. Και δεν θα ήταν από την πλευρά μου σωστό. Σωστά. Συναδελφικά, λέγοντας αυτά, ακούγοντας δηλαδή τη Ζέτα Μακρυπούλια να μιλάει για την πιθανότητα να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα. Εμένα δυστυχώς δεν μου φάνηκε λανθασμένο, διότι συνηθίζεται να ανακοινώνεται από κάποιον κάτι. Οπότε δεν ξέρω. Ίσως θα έλεγε κανείς, ξέρω εγώ, μήπως όταν κάτι δεν είναι τελειωτικό, μην το λες. Συνήθως έτσι λένε οι άνθρωποι όταν πριν κλείσεις ακόμα μια δουλειά. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα αν ενοχλείται κάποιος και με κάποιον τρόπο, δεν νομίζω ότι έχω άποψη. Εγώ λυπάμαι. Στον ενθουσιασμό επάνω τώρα, ξέρεις η Ζέτα, από τη χαρά της. Λοιπόν, από τη χαρά της, αλλά τόσο κόσμος δουλεύει. Από τη χαρά της. Να, Γουμενίδη, θέλω τη συμβουλή σου εδώ πέρα. Έχω έναν ενδιασμό. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ. Υπάρχει ένα θέμα συνεννόησης με τον συντάκτη μου. Και να μου πει να πασάρω κάτι, λέω κάτι άλλο πάντα. Είναι διαχρονικό αυτό το θέμα. Είναι πολλά χρόνια το να θέμα. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η σχέση που έχω αναπτύξει με τον Τιλκερίδη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και του στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Και εμείς παιδιά. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί. Και συνεχίζω. Έχει μια πορεία και μου λέει να πάμε στου καλεσμένου τη Ναταλία Γερμανού. Η Ναταλία Γερμανού σήμερα θα έχει μια εξαιρετική εκπομπή. Θα φιλοξενήσει την ομάδα παιδιών πρωταγωνιστές σε αισθησιακές ταινίες. Προσπαθώ να το πω Sky, καταλαβαίνεις. Αισθησιακές ταινίες. Έχει λοιπόν τους πρωταγωνιστές. Να πάμε σε αυτό ή επειδή φοβάμαι πως ο Κωνσταντίνος θα δει λίγο άβολα, να πάμε στο θέμα του Κωνσταντίνου. Τι λέτε, στο θέμα του Κωνσταντίνου και στο δέστε τους. Ναι. Οκ, εντάξει, πάμε στο δέστε τους λοιπόν. Είναι τέλειος! Κύριος!
Ο κύριος Δαβλός. Α, τι ωραίος είναι ο κύριος Δαβλός. Παιδιά, δεν είναι ωραίος ο κύριος Δαβλός. Έλα, ο κύριος Δαβλός είναι, πώς το λένε, σαν αυτούς τους ανθρακορίχους. Είναι σαν επιστήμονας που έχει τερμάει αυτός ο σκελετός. Καταρχάς, ο σκελετός είναι μέχρι εδώ, παιδιά. Δείτε τα μάτια του. Σαν σκελετός είναι ωραίος. Παιδιά, εμένα μου αρέσει. Του κάνει τι. Δεν του πάει. Δεν του πάει. Χάρι Πότερ, πορτοκαλί. Παιδιά, σας παρακαλώ, του κάνει ένα. Τον βλέπεις και δεν τον ξαναδεί. Ακριβώς είναι στυλάτος. Είναι τυπάς, έχει κάτι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κλαρινό γαμπρό. Είναι λίγο αστείο. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω γιατί είχε κατακραυγή στο γυαλί του. Είναι σαν τα παιδιά του YouTube τώρα. Σταμάτα. Είναι σαν αυτά που πουλάνε τα πολλά μαζί. Πώς είναι αυτά που είναι κάνει ένα παιχνίδι και του βάζει γυαλιά, του βάζει καπέλο, μάτια. Πάρα πολύ ωραία. Και τα γυαλιά εντάξει, τα έχει δανειστεί από το χθεσινό δαυλό. Δεν είναι, για δείξτε. Είναι τα ίδια. Παιδιά, είναι τα ίδια σε άλλα χρώμα. Είναι πιο φούξια της Βίκης, είναι πάρα πολύ στυλάτη, είναι πολύ ωραία, μπράβο της, δεν είναι τα ίδια βέβαια τα γυαλιά. Ντάλε κουάλε. Μπράβο. Και να συνεχίσουμε μια άλλη ενημερωτική εκπομπή που είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις τις ενημερωτικές εκπομπές οι οποίες προσαρμόζονται στο κλίμα των προχώρων. Δηλαδή τώρα έρχεται η αποκρέα που να είναι. Άνοιξε και πήγαμε σήμερα. Άνοιξε το τριώδη, έρχεται το καρναβάλι και είπε ο άνθρωπος εδώ συγκεκριμένος με μια διακριτική, με πινελιά, με μια πινελιά, γιατί και το γυαλί είναι μια διακριτική πινελιά, να φέρει και στις ενημερωτικές εκπομπές το τριώδιο που άνοιξε. Για πρώτη φορά άσκησε τόσο έντονη και τόσο απελευθερωμένη, θα έλεγα, κριτική στην Τρόικα, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για την έως τώρα στάση των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά. Όντως εντυπωσιακή η επίθεση που εξαπέλυσε ο υπουργός. Εκτός βέβαια, αν ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τον καλό καιρό και φοράει ασορτή μαγιό από κάτω, που δεν φαίνεται, πορτοκαλί. Συγγνώμη, σηκώθηκε από το γραφείο του, περπάτησε όλο το Sky. Με αυτό το γυαλί. Μπήκε μέσα στο στούντιο. Βάψαν στο μακιγιάζ. Τον είδαν λίγο οι σκηνοθέτες όλοι αυτοί. Κάθεσε δίπλα στη σειρά. Κανένα από εσά. Ο άνθρωπο στο σπίτι, ο άνθρωπο στο σπίτι. Εκεί στο Sky τέτοιοι είστε. Δεν μένει και ούτε ένα να του πει που βάζει με αυτό το γυαλί. Φόρα ένα παπηγιό με που άπορτο καλή να δέσει. Τι άνθρωποι είστε εκεί στο Sky. Κωνσταντίνε. Εντάξει, παπιγιόν δεν έχω να δέσει, έχω όμως ακουστικά πουά. Να, τα ακουστικά μου του iPhone είναι πουά και με αυτά βγαίνω ζωντανό καμιά φορά και έτσι δένουνε. Αυτά έχω και μια πορτοκαλί γραβάτα, το αγαπώ το πορτοκαλί, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ όλους αυτούς που έδωσαν έναν άλλο λόγο για να βγει ένας οικονομικός συντάκτης και να ασχοληθούν μαζί του. Όπως είπα και πριν, δεν το έχουμε εμείς. Δεν την έχουμε εμείς αυτή τη χαρά συνήθως να μας κρίνουν θετικά ή αρνητικά, τέλος πάντων. Τέτοιες εκπομπές, για τις ληστικές μας επιλογές. Ναι. Πάντως πρέπει να πω ότι το γυαλί είναι ή μαύρο ή άσπρο, ή το αγαπάς ή το μισείς. Ναι. Να, είδα και στο δέστε τους, η μισή ήταν αναφανδόν, η άλλη μισή δεν ήταν, ήταν κατά. Κωνσταντίνε, τα παιδιά σου τι είπανε, το είδαν όλο αυτό? Τα παιδιά μου δεν έχουν ακόμη αίσθηση, είναι μικρά. Είναι, α, είναι πολύ μικρά. Είναι τριών. Αλλά πολύ συχνά θέλουν να πάρουν το γυαλί. Και βέβαια παίρνουν και τους μητέρες τους το γυαλί, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά η σύζυγος. Όπως είπα, είναι ή το αγαπάς ή το μισείς. Και είδα, ας πούμε, και για παράδειγμα, εγώ κρατάω την κυρία Καινούριου και όπως έγραψα και στο Facebook, όποιος έχει ακούσει από την κυρία Καινούργιου να του λέει ότι εμένα μ' αρέσει, είναι τυπάς, έχει στήμη, είναι στυλάτος, πρώτος το λίθο βαλέτο εναντίον μου. Εγώ πολύ το χάρηκα να λέει μια όμορφη γυναίκα σαν την κυρία Καινούργιου ότι της αρέσω πάρα πολύ και ότι είμαι στυλάς. Η σύζυγος τι είπε? Έγραψε κάτι στο Facebook. Τέλος πάντων, δεν φάνηκε να το χαίρεται ιδιαίτερος. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κατάλαβε ότι προφανώς ήταν χιουμοριστική όλη η ιστορία. Να σου πω, υποστήριξη συναδέλφων είχες, εκτός από τη δική μας που βλέπεις, νομίζω πια πιο ανοιχτή υποστήριξη δεν γίνεται. Δεν το συζητώ. Έχουμε γίνει viral στο Facebook. Φίλοι έχουν φωτογραφηθεί με γυαλιά, Νάτι. Ξεκινάω με την. Μα δεν μου το είπατε, ρε παιδιά, να βάλω κι εγώ κάτι που έχω μεγάλα. Με την Κατερίνα τη Χριστοφιλίδου, τη Λουίζα την Κροντήρη, την Γιώτα την Κοβόστη.
Κώστη και την Σοφία Τσίπα, οι οποίες είναι και ο Σωτήρης Ομπολάκης κάπου εδώ, αν τον έχετε. Αλλά τέλος πάντων, όλοι οι συνάδελφοι είχαν πει, μάλιστα είχα σκεφτεί ότι ίσως σήμερα να κάναμε την Orange Friday και όλοι να μπορούσαν κάτι πορτοκαλί. Ίσως μια γραβάτα, ίσως ένα φουλαράκι, ίσως ξέρω εγώ κάτι, ένα ακουστικό να βρε παιδί μου, κάτι να κάνουμε. Και το σκεφτόμαστε και δεν αποκλείεται κάποια μέρα να το κρατήσουμε, ας πούμε, ή σιγά σιγά να εμφανιζόμαστε. Τουλάχιστον, Κωνσταντίνε. Ναι, θέλω και εμείς την γνώμη του για αυτή τη σύγκριση που λέμε εδώ, για αυτό το διπλό παράθυρο. Η κυρία Παγιατάκη. Η κυρία Παγιατάκη. Τώρα, ναι, νομίζω ναι. Νομίζω, Κωνσταντίνε, ότι έχεις κάνει μόδα στην ελληνική τηλεόραση. Τελεία. Μακάρι. Μακάρι να κάνουμε μόδα. Μακάρι να βάλουμε περισσότερο χρώμα. Να σας πω την αλήθεια μου, όταν πρώτο σκεφτόμουν να αγοράσω γυαλιά το καλοκαίρι, πήγα να αγοράσω τα γυαλιά στο οπτικάδικο ενός πολύ καλού μου φίλου, παιδικού μου φίλου, του Θεμιστοκλή του Αργυρόπουλου, και έβλεπα όλα γυαλιά τα οποία έχω ξαναφορέσει. Δηλαδή όλα που μου άρεσαν, μάλλον τα είχα ξαναβάλει. Και ήταν αυτό εκεί, ρε παιδί μου, και με κοίταγε αυτό το πορτοκαλί γυαλί. Κοίταγε. Το πήρα, το έβαλα. Η αλήθεια είναι ότι ξενίζει. Δεν μπορώ να πω, είναι over the top. Αλλά τέλος πάντων το φόρεσα και αποφάσισα ότι στο τέλος τέλος, αν είναι να δώσω λεφτά για καινούργια γυαλιά, δεν θα πάρω κάτι που έχω, θα πάρω κάτι που δεν έχω. Και αποφάσισα να αγοράσω. Χριστίνα, μου επιτρέπετε. Βεβαίως, Νάσο μου. Εγώ θέλω να πω κάτι. Επειδή ο Κανάκης έκανε ένα σχόλιο για τα γυαλιά και ότι και καλά ο Κωνσταντίνος, όταν ξεκινάει από το πεζοδρόμιο που είναι τις περισσότερες ώρες, γυρνάει στο γραφείο του, ντύνεται και είναι και υποχρεωμένος να βγει για να ενημερώσει τον κόσμο στα δελτία ειδήσεων του Sky. Γιατί κανείς δεν τον είδε. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν είμαι τόσο ευγενής, αν θέλεις, είμαι λίγο περισσότερο άξεστος από ότι είναι ο Κωνσταντίνος στις ατάκες μου και σε αυτό που λέω. Τον Κανάκη, ο οποίος όταν ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια είχε μαλλί ελικοδρόμιο και ξαφνικά γέμισε μαλλί μέχρι φέτος το 2014, κανένας δεν του είπε, γιατί αγόρι μου έχεις βάλει 15.000 τρίχες στην Τουρκία. Δηλαδή, εντάξει, κάποια πράγματα. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Διότι αυτό που με χάλασε εμένα ήταν αυτό που είπες. Πήγε στο εξωτερικό γι' αυτό. Ναι, βεβαίως, γιατί είναι καλύτερες τιμές εκεί. Αυτό με χαλάει τώρα. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος και οι συνάδελφοι θα φορέσουν όλα τα γυαλιά για να κάνουν αυτό το Orange Friday, ας πούμε. Στον Αντέρα τι πρέπει να κάνουν, να βάζουν όλοι οι μαλλιά, ας πούμε. Να σου πω, περιμένω με αγωνία τους Ράδιο Αρβίλα να τους δω τη Δευτέρα τι θα έχει σκεφτεί ο Κανάκης γι' αυτό. Κάτι θα μας φορέσει σίγουρα. Ό,τι θέλει ας κάνει. Έκανε προσθετική ή έχει βάλει φούμο, γιατί εγώ ξέρω και κάποιους, έτσι, πολύ γνωστούς παρουσιαστές, που βάλουν την πυκνότητα, δεν την έβλεπες. Τι? Την πυκνότητα. Εντάξει, έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει η συζήτηση. Εγώ επαναφέρνω, τώρα ξέρεις, είναι η Πολυκάρπου και ξαναφέρνω τη συζήτηση στον Κωνσταντίνο Δαβλό και στην... Επιμένω ότι τον στηρίζουμε απόλυτα. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει να φοράς αυτά τα εκπληκτικά γυαλιά, Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι αυτά είναι τα γυαλιά μου. Τουλάχιστον από τη στιγμή που τα αγόρασα, είπα ότι τα γυαλιά μου είναι αυτά. Όταν κάποια στιγμή τα βαρεθώ, δεν ξέρω, μπορεί να βρω καλά. Τα έχεις και σε άλλο χρώμα ή μόνο σε αυτό? Όχι, μόνο σε αυτό. Το πορτοκαλί είναι το χρώμα μου πλέον. Έχω καταλήξει. Είναι αγάπη μεγάλη. Κωνσταντίνε, τα προηγούμενα γυαλιά σου ήταν άσπρα, έτσι δεν είναι? Έχω και μαύρα, είχα και γκρι, είχα και κάτι ταρταρούγες, είχα και κάτι σειρμάτινα. Δεν έχω σταματήσει. Έχω στο σπίτι, αλλά να είναι καλά. Έχει συλλογή από γυαλιά? Ναι, γιατί δεν έχω αλλάξει νούμερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε έχω πολλά γυαλιά. Ξέρω ότι στη θέση που είσαι στην ΕΣΥΕΑ αποκλείται να το κάνεις, αλλά είμαι σίγουρη ότι εκεί έξω τώρα θα πεθαίνουν οι διαφημιστές να αναλάβεις φίρμα μεγάλη γυαλιών να διαφημίσεις. Πραγματικά δηλαδή. Και εγώ θα σε στηρίξω. Αν έχεις να το κάνεις, να την κάνεις διαφήμιση και θα σε στηρίξω στο πειθαρχικό, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, εγώ αντίστοιχα τα εσώρουχα. Εγώ αντίστοιχα τα εσώρουχα. Εσύ κανονικά τα μαλλιά. Τα εσώρουχα δεν ξέρω γιατί. Να πω πάντως ότι η μεγαλύτερη στήριξη που είχα και την κράτησα είναι από τον σκηνογράφο ενδυματολόγο, τον πατέρα μου, τον Θεοδόση τον Δαβλό, ο οποίος έχει αναλόγου χρώματο γυαλιά, τα φόρεσε πρώτος να δίνω τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Και όταν με είδε, μου είπε: αγοράκι μου, μην ανησυχείς. Ό,τι και να σου πούνε, εγώ θεωρώ ότι τα γυαλιά είναι πάρα πολύ καλά. Τον Σωστός. Πιστεύω λοιπόν τον ενδυματολόγο είναι, πατέρα μου, σωστό, που εδώ και χρόνια και έχει μεσουρανίσει στο θέατρο και στην τηλεόραση. Και με αυτή τη λογική είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ευχαριστώ όλους εκείνους που με τίμησαν και με σχολίασαν. Θετικά, όσοι με σχολίασαν, τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Αλλά αρνητικά, πολύ, πολύ όχι από την καινούργια, γιατί δεν σε βλέπω καλά με τη σύζυγο. Όχι πολλά. Εντάξει, ό,τι και να κάνεις, η τηλεοπτική απόσταση είναι μεγάλη με την κυρία καινούργιου. Χαίρομαι που βρεθήκαμε έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δέχτηκα τα καλά τη σχόλια. Όποιος άλλος έχει καλά σχόλια, τον ευχαριστώ και εκείνον. Τους συναδέλφους που με έχουν στηρίξει.
στηρίξει εσάς που με στηρίζετε σε αυτό το θέμα. Δαβλός και ξέρω ψωμί. Να με παρακολουθούν όλοι όσο το δυνατόν περισσότεροι για τις ειδήσεις που λέω, διότι πολλά χρόνια πριν, ξέρεις, εμείς λέγαμε συνήθως για περικοπές, για αυξήσεις, τρώγαμε μούτζες ως οικονομική συντάξη εδώ και πολλά χρόνια. Εύχομαι να αρχίσουμε να λέμε καλύτερες ειδήσεις και μακάρι, ο κόσμος περισσότερο μακάρι. Να χαίρεται με αυτά που λέμε και όχι μακάρι. Να μυζεριάζει με όλα αυτά που λέμε. Και όσοι δεν βλέπουν καλά, ας ανάψουν τους δαβλούς τους. Γεια σας, Εγουμενίδη. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε, θα είστε εδώ, διότι έχουμε σύνδεση με Λονδίνο και συγκεκριμένα θα δούμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σπίτι του George Michael, που έχει πλημμυρίσει. Μη μου το πεις τώρα αυτό. Ωραία, τώρα εγώ τι να πω δηλαδή σε αυτό. Βλέπω έναν φτερωτό έρωτα. Αχ, Παναγία, και βλέπω και μια εικόνα που δεν καταλαβαίνω τι είναι. Όμως, Χριστίνα, τον βλέπεις για φτερωτό έρωτα τον κύριο? Βεβαίως, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί? Τι έχει, τι σε χαλάει εσένα μέσα? Τα μούσια του. Α, έτσι, μπράβο. Τα μούσια του. Ποια είναι λοιπόν? Ποια είναι η κυρία αυτή, ποιο είναι ο Θεός έρωτας? Ορίστε, ορίστε, Νάσο μου. Έχει μείνει με το στόμα ότι δεν φοράει ασορτή. Δεν φοράει ασορτή γυαλί. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Σωστό και αγόρι είναι ηλιοκαμένο και δεν σας ανάβει αυτό, το βρίσκω παράλογο. Έλα Χριστέ και Παναγιά μου Παρασκευιάτικο. Τι άλλο νομίζω ότι πρέπει, εσύ ειδικά, πρέπει να βάλεις και να βγάλεις τα γυαλιά σου, να πρέπει να Να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Γκαβό από Λονδίνο. Καλό μεσημέρι, Θανάση μου. Τι κάνεις? Καλό μεσημέρι. Χρόνια σου πολλά. Γιορτάζεις σήμερα? Νομίζω οι περισσότεροι γιορτάζουν, εάν θέλουν να γιορτάζουν. Εσύ τι κάνεις όμως, γιορτάζεις εσύ? Γιορτάζω. Έτσι, μπράβο, έτσι, αυτά μου αρέσουν. Λοιπόν, η βροχή συνεχίζεται, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, βεβαίως. Συνεχίζεται και σήμερα. Συνεχίζεται σήμερα και θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή. Εχθές πρέπει να σου πω πάντως ότι είχαμε μια υπέροχη μέρα, άνοιξη σε όλη τη Βρετανία. Ήταν όμως τελικά είναι μία πριν την επόμενη καταιγίδα. Και ενώ βλέπουμε βέβαια εικόνες συνεχώς από τον κόσμο που είναι σε απόγνωση, ναι, δεν είναι μόνο ο απλός κόσμος που υποφέρει, είναι και η στάρ, όπως θα δούμε. Έτσι, θα το δούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια λοιπόν. Πλημμύρισε και το σπίτι του George Michael, θύμα λοιπόν της κακοκαιρίας. Θα το δούμε σε πολύ λίγο, γιατί θέλω τώρα να πάμε στην Ναταλία Γερμανού και σε αυτό το θέμα που σας υποσχέθηκα. Είναι η καλεσμένη της για τη σημερινή εκπομπή και είναι οι πρωταγωνιστές σε αισθησιακές ταινίες. Μάλιστα. Είναι μια δουλειά που την απολαμβάνεις ή τη βλέπεις καθαρά ότι είναι ένα επαγγελματικό πράγμα, όπως θα δούλευα ας πούμε σε βιτόρος κάπου ή μπάρμαν ή σε μια τράπεζα, τελειώνει η δουλειά, πάω σπίτι, κλείνω. Οι άντρες και οι γυναίκες που μπαίνουν σε αυτό το κύκλο, ναι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι και ας λένε το κάνουν λόγω χρημάτων που το λένε κάποιοι, κρύβονται πίσω στο δάχτυλό τους, η αλήθεια είναι ότι απλώς απολαμβάνουν τον έρωτα. Και η οικογένειά σου το πήρε άσχημα? Βασικά πιστεύω ότι η οικογένειά μου το πήρε πιο άσχημα από όλους. Το πήρε πιο άσχημα από όλους. Ξέρεις, αν δούλευα σε μια τράπεζα και έκανα κάτι μαζί με κάποιον άλλον άντρα, ενώ ήμουν παντρεμένη μαζί με κάποιον άλλον, θα ήμουν αξιοπρεπής. Εντάξει, τώρα που κάνω αυτή τη δουλειά και με βλέπει όλος ο κόσμος να κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά δεν απατάω κανέναν και δεν φέρομαι σε κανέναν άσχημα, εντάξει, όλοι θεωρούν ότι είμαι ελαφρών ηθών. Πιστεύω το 95% των ηθοποιών αυτού του κύκλου είμαστε όλοι μακριά από τους γονείς μας. Τα βασικά στα γυρίσματα πέφτει πάρα πολύ πλάκα και είμαστε σαν μια οικογένεια. Είναι πολύ της μόδας τα sex tapes αυτή την εποχή. Έχετε γυρίσει ποτέ ένα private sex tape μόνο για εσάς? Πολλά. Ναι, ήταν. Από εκεί αρχίσαν όλα. Από εκεί αρχίσαν όλα. Από εκεί άρχισε το κακό, καταλάβατε. Να πούμε ότι ο Τέο και η Ίνα είναι ζευγάρι και στη ζωή. Δεν είναι μόνο, δεν δουλεύουν μαζί ο Τέο και η Ίνα. Ο Τέο και η Ίνα είναι love couple. Είναι μαζί. Που σημαίνει ότι λογικά σήμερα πρέπει να σου πούμε χρόνια πολλά και Happy Valentine's Day και στους δυο σας. Είναι προφανές, δηλαδή τώρα μην το θεωρούμε και περίεργο ότι οι γονείς σοκάρονται με τα παιδιά τους που παίζουν σε τσόντες. Εντάξει, τώρα μην το εξηγήσουμε. Το θέμα είναι το εξής.
δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί είναι ζευγάρι. Ναι. Έτσι. Ναι. Οι οποίοι δεν κάνουν σεξ όμως μόνο μεταξύ τους. Κάνουν σεξ και με άλλους ταινίες. Δεν κάνεις μόνο με ένα στις ταινίες αυτές. Με άλλους παρτενέρ, βεβαίως. Είναι ζευγάρι. Δεν ζηλεύουν που κάνουν. Από όλα αυτά που άκουσες αυτό, σου έκανε τίποτα. Τι να μου κάνει. Την άλλη που δεν τη θέλει η μάνα της, δηλαδή προφανές. Γιατί δηλαδή την άλλη που δεν τη θέλει η μάνα της. Η πιο ωραία δουλειά σε αυτά είναι να είσαι ο φλάφερ. Τι είναι ο φλάφερ. Αυτός που προετοιμάζει το τέτοιο. Αυτός που προετοιμάζει. Σε ζωντάνια, όταν μιλάς ακόμα με τον σκηνοθέτη. Έλα ρε Λάουρα, δεν το ξέρω. Αυτός είναι άντρας ή ανάλογα. Αν παίζει άντρας, έρχεται γυναίκα και σε ζεσταίνει. Και πολλά λεφτά Γιώργο. Γεια σας. Ήταν αυτό... εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως καταλάβατε, διότι μάθαμε και μία φράση που δεν την ξέραμε. Ένα επάγγελμα. Ένα επάγγελμα, φλάφερ. Συγγνώμη, ναι. Φλάφερ. Πόσο πικραμένος να είναι αυτός ο φλάφερ. Εντάξει, βρε Νάσο. Μην το πάρεις και προσωπικά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όχι, δεν το, δεν το παίρνω προσωπικά. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω, ξέρεις. Όπα, από προς Θεού. Χαρά μου, αλίμονο. Απλώς ξέρεις τι, ποια είναι η μεγάλη, το μεγάλο μυστικό όλης αυτής της ιστορίας. Όλοι αυτοί που ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είναι πρωταγωνιστές του Δημήτρη Σιρινάκη. Ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ανοίξει μια αγορά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πολύ μεγάλη. Και πέρα από το γεγονός ότι δίνει μεροκάματα, βέβαια δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν και ηθικές αξίες για κάποιους σε μια συντηρητική κοινωνία όπως είναι η Ελλάδα, που όταν βλέπει το παιδί του, ας πούμε, να κάνει κάτι τέτοιο ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνομαι τον πόνο του ή αντιλαμβάνομαι το πώς το δέχεται και το πώς το βλέπει. Αλλά την ίδια στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι μετά την πρώτη διδάξασα Τζούλια Αλεξανδράτου, δεν ήξερα τι έκανα. Έχει ανοίξει λοιπόν μια αγορά τεράστια, γιατί είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τα ελληνικά σύνορα. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πορνογράφος επιχειρηματίας έχει καταφέρει και εξάγει και τη δουλειά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να ένα εξαγώγημο προϊόν μετά τη φέτα που βγάζει η Ελλάδα πλέον μέσα στην κρίση. Έτσι. Καριέρα. Συγγνώμη, μια που το ξέρεις το θέμα, ΕΣΠΑ έχει. Εξαρτάται από το πόσο... Ποιο κωδικό έχει στο ΕΣΠΑ να το ψάξω, αγόρι μου. Παναγία μου. Πάντως είναι απίστευτο, παιδιά. Δείτε λίγο και την ουσία. Δηλαδή, φανταστείτε, φανταζόσασταν ποτέ πριν από χρόνια σε late night show να υπάρχουν πρωταγωνιστές, ας πούμε, sexy ροζ ταινιών, sexy ροζ ταινιών, ας πούμε, σε τέτοιες εκπομπές. Έχω την εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι ο Νίκος Μαστοράκης είχε βγάλει, νομίζω, τον κύριο Κουσγούνη. Τον κύριο Κουσγούνη, και εγώ αυτόν θυμάμαι. Έχω μνήμη. Παιδιά, από την εποχή λοιπόν της εγχώριας πορνοπαραγωγής Γκουσγκούνη, δεκαετία 80. Θα έλεγα ότι δεν έχω, αλλά δεν θυμάμαι. Να το αναλύσουμε. Τι τραβάμε σε μεριά. Λοιπόν, ξαναβγήκε η όλη η αγορά αυτή η συγκεκριμένη με το ελληνικό πορνό μέσω του Δημήτρη Σιρινάκη και βεβαίως ακολούθησαν κι άλλοι. Αλλά είναι η πρώτη εταιρεία. Επίσης, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο επίσης, Χριστίνα, ότι ένα πολύ μεγάλο δίκτυο καναλιών, μπουκέτο καναλιών, έχει φτιάξει και το πρώτο κανάλι, έτσι. Το συγκεκριμένο κανάλι, ναι, το ελληνικό. Το ξέρω. Λοιπόν, μακριά από εμάς. Πάμε, αλλάζουμε. Αλλάζουμε σελίδα και επαναφέρουμε. Ερχόμαστε όλοι στην τάξη πάλι και επαναφέρουμε και Θανάση Γκαβού να μας πει το πρόβλημα του George Michael. Τώρα κοίταξε να σου πω, Θανάση μου, όταν έχεις την περιουσία του George Michael. Νομίζω ότι δεν είναι και κάτι που θα τον έχει συναχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να τον έχει συναχωρήσει το γεγονός ότι ίσως έχουν χαλάσει κάποια αντικείμενα που είχε μέσα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η ζημιά βασικά. Αυτό είναι σίγουρο. Η ζημιά δεν είναι πολύ μεγάλη ακόμα, διότι υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί στο Βρετανικό Τύπο και δείχνουν την έπαυλή του σε ένα πολύ όμορφο γραφικό χωριό, το Gorrington Thames, που είναι κοντά στην Οξφόρδη. Το οποίο θυμίζει νησί στην ουσία, δηλαδή είναι το σπίτι και το σπίτι, η έπαυλη και γύρω-γύρω θάλασσα. Στην ουσία, δηλαδή τα νερά του Τάμεση και το νερό της βροχής που δεν μπορεί να απορροφήσει πλέον το έδαφος. Βέβαια. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πέτρινος φράχτης, ο οποίος ναι, μεν έχει καλυφθεί στο μεγαλύτερο του ύψος από το νερό, αλλά το νερό δεν φαίνεται να έχει περάσει μέσα. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, φαίνονται και στις εισόδους της έπαυλης αμόσακι, προφανώς για να προστατεύσει την περιουσία μέσα στο σπίτι. Ναι. Αν όμως δεν πλημμύρισε τις προηγούμενες ημέρες στο σπίτι, κινδυνεύει πάρα πολύ σήμερα, διότι είναι μία από τις περιοχές εκεί που περιμένουμε αυτή την πολύ μεγάλη, πολύ σφοδρή βροχόπτωση. Περίπου 4 εκατοστά μέχρι και την Κυριακή νερό θα πέσει εκεί. Και μάλιστα στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται, βλέπουμε και μία γυναίκα στο. Εδώ είναι. Ναι, αυτή η φωτογραφία, ναι. Να μιλά στο τηλέφωνο, αρκετά αγχωμένη, προβληματισμένη. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι είναι μία από τις αδερφές του George Michael. Και έχει δίκιο να ανησυχεί, νομίζω, ακριβώς διότι περιμένουμε σήμερα πάρα πολύ βροχή σε εκείνες τις περιοχές, στις όχθες του Τάμεση. Τι να πω. Πάντως,
Υπάρχει, έκανα μια πολύ γρήγορη έρευνα. Είδα ότι το σπίτι θεωρείται ότι πιστεύω ότι έχει 5 υπνοδωμάτια τουλάχιστον. Mm. Και αυτά τα σπίτια στο συγκεκριμένο χωριό αυτή τη στιγμή πολλούνται έναντι 2,9 εκατομμυρίων λιρών, περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Ναι. Πως με τέτοια περιουσία δεν πρέπει να ανησυχεί ιδιαίτερα. Ελπίζω να έχει κάνει και βέβαια και μια ασφάλεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ασφάλεια αυτό το σπίτι. Θανάση μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο εκεί. Τη χρειάζεστε, νομίζω, στις δύσκολες συνθήκες που είστε. Εμείς πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Νατάσα Ράγιου κοντά μας σε λίγο. Μην φύγει κανένας. Πετρουλάκη λοιπόν. Ο Θεός έρωτας για την Ελένη Πετρουλάκη. Αυτός είναι. Πολύ ωραία, μπράβο. Τι να κάνουμε τώρα. Και τι τραγούδι είναι αυτό, για να ακούσω καλή. Βάλατε τραγούδι καλέ στο Excellent. Βάλατε τραγούδι στο Excellent. Τι χτυπάει κινητό. Αχ, ωραίο είναι. Άστο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να προλάβω, να ευχαριστήσω το κατάστημα Optical Lab και τον κύριο Τάσο Μπαρού για τα γυαλιά, τα καταπληκτικά γυαλιά και την ταχύτητα που ενήργησε, διότι η τρελή κεντρική παρουσιάστρια, άστο παρουσιάστρια, η τρελή κεντρική λοιπόν, είχε την ιδέα αυτή στη διάρκεια της ημέρας. Και έτρεξε ο άνθρωπος, σου λέει, να τα φέρει από την άλλη άκρη του κόσμου. Να μην τον ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Άσο, καλέ. Αφήκετε καλέ το τραγούδι, καλέ. Αφήκετε το λίγο, αφήκετε το. Μη μου λες, μιλάς καλύτερα στην κεντρική. Σαν κάμπια. Νάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Για όλα, πραγματικά. Εγώ, παιδιά, σε ευχαριστώ. Να είστε, τίποτα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πολλά φιλιά στα παιδιά που είναι στο κοντρόλ και δεν τους βλέπει ο πολλής κόσμος και σε εσάς. Θα βγάλουμε και μια κάμερα εκεί, μην τους χάσει. δεν κάνει. Πρέπει να ξέρουν τους ήρωες της εκπομπής. Έτσι, μπράβο. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Με πολύ έρωτα σήμερα. Δυνατά το τραγούδι μας. Δυνατά, δυνατά. Μεταλλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι.